δικαίωση να είστε τόσες πολλές φορές βραβευμένοι και να υπογράφετε τα καλύτερα, τα μεγαλύτερα best sellers. Δεν μπορείς να πεις δικαίωση. Είναι, αισθάνεσαι απλά ευλογία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ όμορφο να σε αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος, να ανταποκρίνεται στη δουλειά σου, αλλά και να σε προσεγγίζει πια σαν άνθρωπο. Όταν γράφετε, πώς είστε σαν εικόνα, είστε με πολλούς καφέδες, το κλάμερ στο κεφάλι, πώς θέλω να το κάνω εικόνα. Φρικαλέα. Καταρχάς ξυπνάω πάρα πολύ πρωί γιατί είμαι πρωινός τύπος, δεν μου αρέσει. Τη νύχτα δεν λειτουργώ εγώ, που σημαίνει ότι ξυπνάω πάρα πολύ πρωί, 7 η ώρα δηλαδή είμαι στον υπολογιστή. Καφέδες, τσιγάρα, κάτι να έχω να τσιμπήσω, μην τυχόν και σηκωθώ, κλεισμένα τα τηλέφωνα. Εννοείται ότι τούφα μαλλιού δεν μπορεί να πέφτει, με ενοχλεί, πρέπει να είναι όλα τακτοποιημένα. Οπότε με βλέπεις με κάτι στέκες, αρκεί να αισθάνομαι εγώ καλά. Δεν θα με δεις ποτέ να καθίσω να γράψω, ξέρω εγώ, όπως είμαι μέσα στο σπίτι. Όχι. Θα σηκωθώ το πρωί, θα κάνω τον μπάνιο μου, θα χτενιστώ. Θα φτιαχτώ, λες και πηγαίνω σε ένα γραφείο. Όταν αγαπάς κάτι, του δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου. Λοιπόν, δεν μπορείς να κάτσεις ατιμέλητη. Ούτως ή άλλως και σε περιόδους δύσκολες, δεν αφήνομαι. Δηλαδή, και στεναχώριες που έχω περάσει, όταν έβλεπα τον εαυτό μου και είχα το χάλι μου, έπεφτα χειρότερα. Οπότε έλεγα, όπα, πάμε να φτιαχτούμε, να ταινιστούμε, με φτιάχνει. Ο σύζυγός σας είναι βράχος, είναι πολύ κοντά σε όλα. Είναι βράχος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι με ξέρει άλλος άνθρωπος σαν τον Γιώργο. Έχει απέραντη υπομονή, του το αναγνωρίζω. Ήταν οδυνηρό το 16 γιατί κόντεψα να τον χάσω και εκεί ζορίστηκα πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που ο Γιώργος δεν ήταν εκεί. Έπρεπε να είμαι εγώ εκεί για τα μικρά, για τα μεγάλα, για τα πάντα. Να τον νοσηλεύσω γιατί έκανα αυτά τα χρέη, να τον στηρίξω, να τον πιέσω. Η αλήθεια είναι πάλι δύσκολα πέρασε ο άνθρωπος, αλλά σημασία έχει ότι είναι ξανά γερός και λειτουργικός. Είναι όλα εντάξει, περιπέτεια με την καρδιά του έληξε, ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα έλεγα ότι δεν τον προλάβαμε στο παραπέντε, τον προλάβαμε στο και πέντε. Είχε πολύ μακρά περίοδο από θεραπείας, εξαιρετικά δύσκολη. Εκείνα εκεί ζορίστηκα εγώ. Δηλαδή εκείνη την περίοδο χάθηκε το χαμόγελο αυτό που είστε ένας τόσο ζωντανός άνθρωπος. Και χαμόγελο χάθηκε και πολλά δάκρυα ήρθανε και δύσκολα πέρασα. Παρόλο που μπροστά του ήμουνα λειτουργική. Γενικά είσαι είπα το 16 δεν ήταν καλή χρονιά γιατί με το που περάσαμε τους πρώτους 6 μήνες του Γιώργου και ήταν πάλι καλά, έχασα τη μητέρα μου. Γενικά το 16 πάρα πολύ χαίρομαι που τέλειωσα. Θα μου πεις, είσαι σίγουρη το 17 θα πάει καλά, για μια ελπίδα ζει ο κόσμος. Φωτογραφία, η πιο μεγάλη μας στιγμή. Εγώ θα μείνω λίγο ακόμα. Τα πέντε κλειδιά πάντως, νομίζω ότι οι ηθοποιοί είναι ταιριαστοί απόλυτα στο ρόλο τους. Παρόλο που για τον Αντώνη το Φραγκάκη δεν μου είχε περάσει καν από το μυαλό όμως και μάλιστα έλεγα, όταν μου λέγανε ρε παιδί μου πώς το φαντάζει, έλεγα με ρωτάτε δεν ξέρω. Παρόλα αυτά όταν τον είδα, θεωρώ ότι είναι ένας ρόλος που του πήγε πάρα πολύ. Έχει αυτό το ήρεμο αλλά που από κάτω κάτι βράζει ο Φραγκάκης, οπότε έδειξε. Αυτό που για μένα ήταν πραγματική αποκάλυψη ήταν η Χρύσα η Παπά, λατρεμένη και πολύ απλά θα πω ότι ναι, μεν όταν την προτείνανε και είδα φωτογραφίες και αυτά είπαν ναι, ναι, μπορεί να είναι η Κυβέλη. Δεν μπορούσα να φανταστώ την ψυχή που θα έδινε σε αυτό το ρόλο όμως, έτσι, δηλαδή τον έδωσε με άλλη διάσταση, μια ξεχωριστή ευαισθησία η Χρύσα η Παπά. Τον Τόνι τον Δημητρίου τον ήξερα ερμηνευτικά, τον είχα δει και είναι λατρεμένος μου. Τα πέντε κλειδιά ευτύχησαν από κάστ, πάρα πολύ. Ετοιμάζεται με αλφαγιώτα κάποια μεταφορά κάποιου βιβλίου τώρα. Αυτό που εγώ θέλω και μακάρι να το δω, είναι να δω κάποιο βιβλίο μου να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη πια. Η κινηματογραφική ταινία έχει άλλη δυναμική. Έχετε κάνει επαφές γι' αυτό. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, δεν κάνω ποτέ επαφές για τίποτα. Μάλλον με βρίσκουνε, ναι, όπως με βρήκανε με τα πέντε κλειδιά και έγινε.